ο Φίλιππος βρίσκεται ανάμεσα στον θρόνο του Τσέ και ανάμεσα σε ένα κροτήρι από όπου παίρνουν κρασί οι νοχόοι. Λοιπόν, πώς το πλέπει ο Οδυσσέας γελάει. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι αυτός κάτι συμβολίζει. Αντί να πάει να ρίξει μια θύρα εκεί, να πάει στην εξωτερική του Δία, του κεφίσιου του Δία για να σωθεί, αυτός παίρνει χάρη της Θείας Ανάστασης σε δύο, δείχνει σε δύο σημεία. Ο Φίλιππος λοιπόν είναι ο πρώτος ο οποίος δηλώνει την μεσότητα της μυστικής ανάμεσας σε δύο αρχές. Η μία αρχή είναι ο Οδυσσέας, Αστοκράτης, και η μεριά είναι το κρασί. Το κρασί είναι ο λαός. Βλέπουμε λοιπόν δύο βασικές αρχές της πολιτείας. Υπάρχει η εξουσία, υπάρχει ο λαός και ενδιάμεσος είναι ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής λοιπόν τι δηλώνει. Βλέπουμε αντίο κρασί, ο χρόνος του Οδυσσέα, μπορούμε πεταχωρικά να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε το αγίο του κρασί με την ύλη, τη θάλασσα τη μουσική και ο χρόνος με το εθέριο στοιχείο. Εδώ, ως αφορά τη μουσική, βλέπουμε αρνητικό μέσα έχει σχέση με τα πολλά, με το λαό. Ο αρνητικό μέσο έχει σχέση με την αριστοκρατία και βλέπουμε ανάμεσά του το λειτουργικό μέσο. Για να έχουμε δύο διαστήματα, μουσικά και ίσα, πρέπει να υπάρξει και λειτουργικό μέσο. Θέλω να πω ότι η πρώτη ωραία της μουσικής μέσα σε μια εικόνα του φίλου. Λοιπόν, έρχεται μετά ο Πλάτωνας μετά κάποια χρόνια, γύρω στα 400 χρόνια μετά τον 300 χρόνια, και βλέπουμε ότι αυτή η διάκριση του αρνητικού μέσου που αφορά τον πολύ κόσμο, το αρνητικό μέσο που αφορά τους φινάς και το γενικό μέσο που είναι ένα δείγμα, ένα σύμβολο για την εξουσία, την ιδιαίτερη εξουσία. Η ιδιαίτερη εξουσία είναι του φιλοσόφου, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεσότητες. Ο αρνητικός μέσος που αφορά τα πολλά, ο αρνητικός μέσος που αφορά τους λίγους και ο αρνητικός μέσος ο οποίος ισορροπεί τα δύο αυτά σύμβολα. Λοιπόν, αυτό σήμερα λοιπόν είναι υπόδειγμα για την ιδανική πολιτεία του Λάτρου. Βλέπουμε λοιπόν τον Όμηρο, ένα σήμερα από μουσικό μύθο, ουσιαστικά μουσικό μύθο είναι, γιατί ο φίλος είναι τραγουδιστής, βλέπουμε πόσο οδηγείται, ας πούμε, σε φιλοσοφικές και πολιτικές προετάσεις και φυσικά μέσα από τη μουσική. Αυτή όλη η μουσική. Και μέσα από αυτό. Ο αρχικός μέσος και ο μυθός. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης πάλι, ξεπερνώντας τον δάσκαλό του, τον Πλάτο, επεκτείνει την δυνατότητα των μουσικών διαφοροποιήσεων σε πολλές τμήματες. Ήδη υπάρχει ο Πέτρος Ιωάννης, όπου η διεργοποιεί ανατρέπει εντελώς την παλιά μουσική, την τάκοπη, ουσιαστικά για δύο τέταρτες ημέρες, την ανατρέπει και βάζουν περισσότερες μεσότητες όρους ενδιάμεσα. Λοιπόν, και οι κλίμακες λοιπόν του Αριστοτέλη, μέσα από την επιρροή των μηθαραπητιών, οι οποίοι είναι φίλοι του Ευρυκίδη και του Περικλή, δηλαδή έχουν ένα σκηνικό όπου η ανθρωπή μισθή εξάγεται στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα, και εξάγεται πιο μετά από τα χρόνια, πάλι στην Αθήνα, βλέπουμε ας πούμε τον Αριστοτέλη να χρησιμοποιεί πάλι τις μεσότητες, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, με βάση τις μουσικές κλίμακες της νέας κλίμακες που υποτίθεται, και εγώ πιστεύω ότι οι κλίμακες της χρυσής εποχής του Αθηναϊκού είναι οι περισσότερες κλίμακες οι οποίες η Ανατολή έχει θεσπίσει.